Σε όλες, ήταν εικόνες από όλο τον κόσμο. Ο πλανήτης περιμένει με αγωνία να δει το 2021 θα είναι όντως καλύτερο από το 20. Εμείς το ευχόμαστε. Θα σου πω ήδη στη Γουχάν το κέφι πανηγύρια. Άναψε. Η Γουχάν, φίλες και φίλοι, θυμόμαστε όλοι ότι είναι η πόλη από την οποία ξεκίνησε ο κορονοϊός. Τώρα έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τον Τραμπ το θυμάσαι, έτσι. Δεν το έλεγε κορονοϊός. Όχι, το έλεγε ο κοινωνικός ιός. Εγώ αυτό θα θυμόμαστε. 20 του μηνός, χαίρετε. Γεια σας. Αριβεντέρτσι. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα όμως να δούμε ωραίες φωτογραφίες από στιγμιότυπα εορταστικά πάντα. Φίλων, κοινωνικής δικτύωσης, όλος ο πλανήτης, ό,τι συμφορά και να μας βρει. Ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί εκεί. Είχαμε χθες ανακοίνωση 597 νέων κρουσμάτων. 43 συνάνθρωποι μας δυστυχώς έχασαν τη μάχη με τον ιό βέβαια και 429 παραμένουν διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία. Εδώ ωστόσο, είναι καλό ποιος, τώρα γυναίκα, αλλά να θυμηθούμε πριν δύο εβδομάδες που είχαμε 100 νεκρούς. Και παραπάνω από 100 νεκρούς. Τα κρούσματα πέφτουν αλλά με βελτίωση, όμως να σταθούμε στα όσα πολύ ενδιαφέρονται, είπε ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος. Με αφορμή τον εμβολιασμό. Πολύ σκληρός. Και πολλούς πιστούς και αρκετούς κληρικούς που έχουν άλλη άποψη. Να ακούσουμε τι είπε. Βεβαίως. Να κάνετε το εμβόλιο. Να κάνετε, λέει ο Μητροπολίτης. Να κάνετε το εμβόλιο. Λέει. Και σε κληρικούς και σε λαϊκούς, όπως είπε. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά, επειδή έχουμε φτάσει σε αρκετά εκατομμύρια εμβολιασμένων στο εξωτερικό. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ξεπερνάμε το θέμα των παρενεργειών και πάμε τώρα να δούμε αν θα μπορέσουμε όλοι κάποια στιγμή να το κάνουμε όσον αφορά τα εμβόλια. Ξέρεις, γιατί υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Δεν φτάνουν, λέει, τα εμβόλια. Ακόμα δεν έχουν εγκριθεί όλες οι εταιρείες και δεν φτάνουν τα εμβόλια. Λοιπόν, τεράστια ιστορία αυτή για τις δόσεις των εμβολίων. Όμως να σας πούμε ότι μπορεί εμείς να μιλάμε εδώ πέρα τώρα για το εμβόλιο, αλλά αυτή βλέπουμε καταρχάς το πρωί εδώ πέρα τι έγινε. Ο κόσμος είχε κατέβει για τη βόλτα του, πρώτη βόλτα για την πρώτη μέρα του χρόνου. Κάποιοι έκαναν βολτούλα, άλλη γυμναστική, τρεξιματάκι. Που τα μαγαζιά ήταν κλειστά, να πούμε. Τα μαγαζιά εντελώς κλειστά. Α, να πούμε ότι και σήμερα είναι τα μαγαζιά κλειστά. Μην πάτε για click away σήμερα, ούτε σε σούπερ μάρκετ. Είναι η δεύτερη μέρα του χρόνου, επειδή έχουν και τις απογραφές και τα λοιπά. Είναι κλειστά. Ήθιστε να είναι κλειστά τα μαγαζιά. Αύριο όμως μπορεί να είναι προαιρετικά ανοιχτά. Τώρα, η εικόνα που βλέπετε πίσω μας είναι η εικόνα από παραμονή πρωτοχρονιάς. Υπάρχει ένα συνωστισμός. Είδαν και τα ψώνια της τελευταίας στιγμής που πολλοί κόσμος το άφησε. Για το παραένα. Θυμίζουμε όμως ότι είμαστε σε Ρωμαλία. Το βλέπετε αντίστοιχη εικόνα, υπήρχε και στην Θεσσαλονίκη. Ναι, μην νομίζετε ότι εδώ στην Αθήνα έχουμε τα πρωτεία. Μας συναγωνίζονται αρκετές πόλεις. Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, που βλέπουμε εκεί πέρα και στην. Γιατί είναι ερασιτεχνική λήψη αυτή. Βλέπουμε κόσμο που κυκλοφορεί εδώ, κοιτάξτε. Τώρα, εδώ με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο συνωστισμός, Στέλλα μου. Εδώ πέρα, τώρα, όταν ο Δήμαρχος είχε κλείσει την παραλία πριν από μερικούς μήνες, είχε δίκιο. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να ξεσκάσετε, αλλά καταλαβαίνετε ποιος είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει και όταν μαζεύεται τόσος κόσμος. Έτσι. Και εκεί που λέγαμε όλοι όλα καλά και όλα ωραία, ποιος μας θυμίζει στην Αγία Σοφιά και είπε ότι το στέμα, λέει, του 2020 ήταν η Αγία Σοφία. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα. Προκλητικός για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ο πρόεδρος Ερντογάν. Για να ακούσουμε τι είπε. 2021 και η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, απίθανε μήνυμα. Για να την ακούσουμε. Θα μας κάνει ποδαρικό. Είναι ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος μαζί με τον Δημήτρη τον Καραστεφανή, που κοιτάω εδώ και να το θυμάστε αυτό, έτσι, ότι πολύ σας επιλέξαμε για ποδαρικό. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αν δεν πάει καλά, ο Καραστεφανής θα φταίει. Έτσι. Αν πάει καλά, ο Μαυροϊδάκος θα φταίει. Έτσι. Καλή σας ημέρα. Εγώ θέλω να κάνω και την καταγγελία τη γνωστή. Βάλατε τραγούδι, 18 το κοριτσάκι, 45 ο άντρας. Δηλαδή για το Λάπα και για μένα είναι. Δεν είναι. Εσύ δεν είναι για σένα, εσύ είσαι τεκνό ακόμα. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι για σένα. Ωραία. Για το Λάπα είναι. Αν τον έχουμε τώρα, τον έχει άδεια. Γι' αυτό το λέω. Επειδή έπρεπε να ήταν ο Δημήτρης εδώ για να είχαμε και το δικό μας. Λοιπόν, τώρα. Καλημέρα κύριε Μαυροϊδάκο, καλή χρονιά να έχετε. Καλημέρα σας κύριε Καραστεφανή. Λοιπόν, να πάμε. Με τις 165.000 ευρώ. Είχε δύο υπαλλήλους, έναν Ινδό και έναν Πακιστανό. 19 ο Πακιστανός, 32 ο Ινδός. Γύρω στο Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, οι δύο άντρες αυτοί, σύμφωνα με την καταγγελία του 52χρονου πτηνοτρόφου, πήγε στην αστυνομία και είπε ότι γύρω στις 31 Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτέμβρη αυτοί οι δύο άνδρες μου πήρανε τα χρήματα που είχα για να αγοράσω κάποια γη. Ναι. Ήταν για τη σύντροφό μου και για την κόρη μου τα συγκεκριμένα χρήματα. Μάλιστα. Όταν εγώ κατάλαβα ότι μου τα είχαν πάρει εκείνοι, το παραδέχτηκαν όπως είπε χαρακτηριστικά και είπε
και του είπαν θα στα δώσουμε πίσω. Κάτι που δεν έγινε και το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν. Σοβαρά θα περίμενα να τα επέστρεφαν τα χρήματα, έτσι. Το αποτέλεσμα είναι να εξαφανιστούν και οι δύο τις τελευταίες 10 ημέρες και ο άνθρωπος πήγε να καταγγείλει το γεγονός στην αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Να προσέχουμε λοιπόν που βάζουμε τα χρήματα, γιατί υπάρχει ένα κόλπο να το αποκαλύψουμε, κύριε Μαυροϊδάκο, ότι υπάρχουν διάφορα σαν σκάνερ που μπαίνουν μέσα στα σπίτια και βλέπουν που έχει μεταλλικά αντικείμενα. Έτσι. Κάπως έτσι προφανώς θα βρήκανε. Έχουν πολλούς τρόπους να βρουν διάφορα. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε στις οικίες μας τη μαλφή και χρήματα τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν. Να μην έρθει αυτή η ώρα, κύριε Μαυροϊδάκο, γιατί άμα έρθει αυτή η ώρα, αφήστε. Λοιπόν, και οι πάμε το στη ίδιο Λαμία. Είναι, θυμάστε ότι είχαμε και τις θηρίδες που πολλοί με τα κουρέματα δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε τελικά καταλήξει ποιο την έκανε τη δουλειά. Ακόμα ψάχνουμε εκεί πέρα. Ακόμα ψάχνουμε. Πάμε στη Λαμία. Νομίζω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις εκεί από ό,τι μαθαίνω. Θα έχουμε εξελίξεις. Ωραία. Ήσουμε το 2020. Εντάξει, όπως το αισθάνεται ο καθένας τώρα. Άρα ο κύριος Καραστεφανής κάνει πλέον καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. ναι, ισχύει αυτό. Το αποκαλύπτουμε, κύριε Μαυροϊδάκο. Ισχύει αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Ελπίζουμε, είπαμε, να είσαστε γουρλίδες για το 2021, όχι για την εκπομπή μόνο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ξέρετε. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για τον κύριο Καραστεφανή. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί όλες αυτές τις ημέρες που είναι καλός ο καιρός θα βγει ο κόσμος έξω. Και σήμερα που θα είναι καλός ο καιρός. Χθες είχε 25 βαθμούς. Χθες γεμίσαν οι παραλίες. Ήταν θερμοκρασίες Πάσχα. Και λοιπόν, σε αυτό πρέπει να δίνουμε και μια δικαιολογία στον κόσμο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ μας. Και τους δύο. Την καλημέρα μας. Καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά. Και σε εσάς. Και φεύγουμε να δούμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πού είμαι εδώ, να έχουμε ωραίες φωτογραφίες και από τη Νέα Σμύρνη. Και έτσι, από το καμπάνι Κιλκής, παρακαλώ πολύ. Για να τις δούμε. Θα ξεκινήσουμε. Και βγαίνουν, όπως βλέπουμε εδώ, πάρα πολλοί συμμετέχοντες στο πάρτι. Βραδινά ενδεδειμένοι, τους διέκοψαν. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε όμως. Την ελευθερία μας. Να συνεχίσουμε, να φύγουμε από το Λονδίνο, να πάμε στο Σίδνεϊ, όπου και εκεί έγινε πάρτι, όχι μόνο σε εξωτερικούς χώρους, όπως βλέπουμε εδώ, αλλά και σε εσωτερικούς. Α, και έχουν και πρόγραμμα εδώ, κανονικότητα. Σαν να έχει περάσει ποτέ ο κορονοϊός. Τίποτα, ρε, μου, κανονικά. Και βλέπουμε εδώ, σε ένα κλαμπ, το τι συνωστισμός υπήρξε, δεν φορούν και μάσκες και δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας. Και συνεχίζουμε με το Σαν Ντιέγκο, να δούμε και από εκεί τις εικόνες του πάρτι, όπου και εκεί η αστυνομία επενεύει. Από εκεί, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι ώστε να διαλύσει το πάρτι, τουλάχιστον 300 άτομα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πάρτι. Έχουν προλάβει, έχουν εμβολιαστεί. Τι γίνεται, γιατί σίγουρα, τους βλέπουν πολύ άνετους. Το πρόβλημα είναι μεγάλο παντού. Γιατί εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι. Κάποιοι φορούν μάσκες, κάποιοι άλλοι δεν φορούν. Απόσταση δεν υπάρχει καμία. Είναι σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Χρειάζεται ψυχολόγος, ψυχίατρος να μας το εξηγήσει. Δηλαδή την ψυχολογία όλη αυτή, πώς αυτοί οι άνθρωποι που πριν από ένα χρόνο ακριβώς θρηνούσαν εκατοντάδες νεκρούς και σήμερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα η Ουχάν δεν έχει μηδενικά κρούσματα, ξέρουμε. Έχει κρούσματα, λίγα. Τα περισσότερα από αυτά, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, πάντα είναι εισερχόμενα. Ωραία. Δηλαδή, κάποιος έχει έρθει από κάποια άλλη χώρα και έχει κολλήσει και κάποιο κρούσματα και πάλι. Λοιπόν, ήταν σε ένα αυστηρό lockdown, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αύξηση κρούσματων. Εδώ βλέπουμε την έρημη Γαλλία. Όμως, το τελευταίο 24ωρο είχαμε πάνω από 19.000 κρούσματα. Ανάλογο το πρόβλημα και στην Ιταλία, όπου είχαμε 22.000 κρούσματα και βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρεκόρ κρούσματων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θανάτων. Και τι μήνες μέχρι να αποκτήσουμε την έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Γερουσία δεν ψήφισε τις κυρώσεις, το βέτο των κυρώσεων για την Τουρκία. Να δούμε λίγο άρα τα πράγματα. Άρα θα επιβληθούν κανονικά οι κυρώσεις στην Τουρκία και τσαντίστηκε ο κύριος Τραμπ. Ναι, έτσι ακριβώς. Ψήφισε το λοιπόν. Το τσουλούφι θα του χαλάσει. Λες. Λοιπόν. Δεν πιάνει βαφή μετά. Η Αμερικανική Γερουσία λοιπόν για να θα πρέπει να δώσει πίσω τους πυράβλους ή να μην τους χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να το κάνει. Τα έχει βρει με τον Πούτιν. Λοιπόν, Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, Ελευθερία. Πάμε εμείς να διαβάσουμε και τις θέσεις μας. Πάμε να διαβάσουμε τον τύπο, να δούμε τι έχουν και βέβαια, λύθηκε και την περασμένη εβδομάδα. Φανταστικό ημερολόγιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με τα νέα. Εδώ έχουμε τα νέα. Είμαστε καλά εδώ, μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο. Πολλές μικρές επαναστάσεις γιατί το 2021 μπορεί να αποτελέσει ορόσημο. Εδώ είμαστε.
Πείτε μου, παιδιά, για να φτιάξουμε τις εφημερίδες, να τις Σαββατοκύριακο. Πριν πάμε στις επόμενες εφημερίδες, αύριο. Χήματα, λέει η εφημερίδα. 16 υπουργοί γράφουν στα παραπολιτικά για τη νέα χρονιά. Το ίδιο. Καλημέρα και στους τρεις. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Και σε όλους που είναι εκεί, παιδιά. Με για το κούρεμα, τι νο. Είδες, δεν είναι το κούρεμα της καραντίνας αυτό, αυτό είναι το κούρεμα της ανανέωσης για το 2021. Αν νόμιζα ετοιμαζόσουν για την τρίτη καραντίνα, για το τρίτο κύμα, λέει, κοίταξε, το μεγάλο. Εδώ βλέπεις κάποια πρωτοσέλιδα. Είναι το κούρεμα της αλλαγής. Το γράφουνε μέσα. Και μην σε αυτό θα σταθούμε. Μην πάει της αλλαγής, της άλλης αλλαγής. Όχι, όχι της αλλαγής. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσένα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Με τι καιρό θα μας. Άρα είναι επίκαιρο που θα μιλήσουμε στο δεύτερο Δεκέμβρη. Αλλά θα το κάνει απότομα. Την αλλαγή θα την κάνει απότομα. Γίνεται απότομα η αλλαγή. Λοιπόν, ωραία. Να δούμε και τις φωτογραφίες, Χριστίνα. Ακριβώς, ναι. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε την πρώτη ανατολή του Ελμανιά. Θα σας έχουμε και αργότερα. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά. Πάμε ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Για να τους καλημερίσουμε. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Πάντα. Μαζί μας είναι η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη. Καλημέρα, κυρία Κλιμεντίδη. Καλημέρα, κυρία Κλιμεντίδη. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Με κάθε καλό για το νέο έτος. Να είστε καλά. Μαζί μας και η κυρία Ματίνα Τριανταφύλη. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Με υγεία σε όλους. Και βέβαια. Πιο αισιόδοξη χρονιά. Μακάρι, για όλους μας. Και έχουμε και τον ωραίο της παρέας. Και βέβαια, σήμερα ο κύριος Αντωνόπουλος, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά το έχω διακρίνει. Έχει φοράει και το... μαντιλάκι. Ποσέ, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, καλή χρονιά, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα, καλή χρονιά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά φέτος. Έτσι και λιγότερους φόρους. Πείτε το τέλος πάντων. Θέλετε φόρους εσείς για να έχετε δουλειά. Δεν γίνεται αυτό συνέχεια. Εντάξει. Καλύτερη είναι φέτος η φόρη. Α, είναι καλύτερη. Ωραία. Για λοιπόν, να το λέει, καταλαβαίνεις. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα θέματα που έχουμε. Τις προθεσμίες εκείνες που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε, γιατί έχουν να κάνουν και. Ναι, και πάρα πολλές για να κάνετε. Κάνουμε αίτηση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Έχουμε, δεν έχουμε αγοράσει πετρέλαιο. Μπαίνουμε μέσα και κάνουμε την αίτηση. Όσοι έχουμε προμηθευτεί πετρέλαιο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, μέχρι και πριν 2-3 μέρες, θα πληρωθούμε τέλος του μήνα. Οι υπόλοιποι έχουμε τη δυνατότητα για το επίδομα. Θα δούνε χρήματα στους λογαριασμούς τους αμέσως μετά, δηλαδή από το μήνα Μάρτιο. Άρα δύο οι φάσεις πληρωμών, είτε το Γενάρη όσοι είχαν τα πιστοποιητικά, είτε το Μάρτι όσοι θα τα ανεβάσουν εν καιρό, δηλαδή μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Επειδή έχουν κάνει πολλή αίτηση. Έχει μετατεθεί τώρα για το πρώτο τρίμηνο του 2021, οπότε πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν επανυπολογισμένη τη σύνταξή τους, όλοι. Ανεξαιρέτως και οι παλαιοί και οι νέοι, κάποιοι από αυτούς θα δουν αύξηση στην πράξη στους λογαριασμούς τους, κάποιοι όχι. Κάποιοι θα δουν δηλαδή μόνο το εκαθαριστικό τους να μεταβάλλεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού. Επειδή έχουν προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου και παίρνουν ήδη μια προσωπική διαφορά, αυτή καλύπτει την αύξηση, άρα δεν θα τη δουν στην πράξη, ενώ κάποιοι άλλοι ξεπερνούν με τον επανυπολογισμό την προσωπική διαφορά και μάλιστα θα τη λάβουν στην τσέπη λοιπόν, τους. Λοιπόν, μας δώσατε πολλές απαντήσεις και εσείς, κυρία Κλιμεντίδη, και εσείς, κυρία Τριανταφύλη, και ο κύριος Αντωνόπουλος, ούτως ή άλλως και αύριο. Νομίζω είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Πολλά θα αναλύσουμε εμείς και εμείς διαβάζουμε και τα μηνύματά σας, γιατί αυτά μας καθοδηγούν και εμάς στο βέβαια να διαμορφώνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα, καλή χρονιά και πάλι. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη φανταστικό νησί και μεγάλο νησί. Λοιπόν, προς το παρόν σε πάω στην Τζιμισκή. Μας περιμένει η Μαρία Ιγουγουτσά. Γεια σου, καλή Μαρία. Καλή χρονιά, Μαρία. Καλή χρονιά, παιδιά. Ηρεμούνε το οικό φορτίο στην πόλη. Δείχνει πάλι να έχει μια σταθεροποίηση. Αυτό τους ανησυχεί. Βεβαίως το εξηγούν ότι επειδή οι μονάδες συντατικής θεραπείας είναι γεμάτες και τα νοσοκομεία, αυτό δημιουργεί στα λίμματα μία εικόνα. Mm. Δεν πρέπει όμως να ηρεμήσουμε και να θεωρούμε ότι έχει περάσει. Εσείς έχετε ήδη κλείσει στη Θεσσαλονίκη, Μαρία, έχετε κλείσει 2 μήνες και 1 εβδομάδα. Ναι, ήταν 1 εβδομάδα πριν από εδώ. Βέβαια. Όπως τα μετράνε, οι φαντάροι τα μετράμε και εμείς. Δίνω 2 μήνες και 1 εβδομάδα και να δούμε πόσο θα κρατήσει. Α, τι είναι αυτή. Ταινία γύριζα. Ένας 30χρονος, μάλλον. Ένας 30χρονος, ένας 40χρονος και ένας 27χρονος. Αποφάσισαν λοιπόν να αναρριχηθούν σε μπαλκόνι πολυκατοικίας. Τα κατάφεραν, όμως έγιναν αντιληπτοί επειδή η έλεγχη της αστυνομίας είναι
εντατική λόγω των ημερών και της καραντίνας, τους είδανε που σκαρφάλωναν και έγινε άμεση επιχείρηση. Τον έναν τον έπιασαν μέσα στο διαμέρισμα που προσπάθησε να διαφύγει. Είναι ρυψοκίνδυνα επαγγέλματα αυτά. Πιλωτή. Θέλει προσοχή. Και τον άλλο στην ταράτσα. Μάλιστα. Το θέμα είναι τώρα εμείς κάνουμε λίγο χιούμορ, έτσι, αλλά. Λοιπόν, εμείς κάνουμε χιούμορ, αλλά φαντάζομαι τώρα να δεις κανέναν τέτοιο μέσα στο, σπίτι. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα Έχουμε πολύ. Έχουμε γίνει γρήγοροι, Να είστε καλά. Γεια σου, θα σε δούμε και στη συνέχεια, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καβάλα. Ναι. Γιατί εκεί είχαμε το πρώτο μωρό, παρακαλώ πολύ. Των εμβολίων. Καλή μας χρονιά στον κύριο Γιάννη Λαντούρη που μας περιμένει. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Λαντούρη. Καλημέρα από την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα από το Τόκιο. Καλησπέρα. Εσάς τώρα τι ώρα είναι εκεί? Εμάς είναι 8 το πρωί, εσείς τι ώρα έχετε τώρα? Είμαστε 3 το απόγευμα. Α, 3 το απόγευμα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Λαντούρη, τώρα πώς αλλάξατε χρόνο εκεί, πώς ήταν η φετινή παραμονή πρωτοχρονιάς? Ναι, αλλά εσείς εκεί έχετε συνηθίσει, φοράτε τις μάσκες πολύ πριν. Υπάρχει ατομική ευθύνη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χωρίς να χρειάζεται να το επιβάλλει κάποιος. Δεν θα το έλεγα. Το θέμα της ατομικής ευθύνης είναι καθαρά προσωπικό, δεν πάει βασικά κουλτούρας. Γιατί και εδώ διάβλεπα τις ειδήσεις από χθες σήμερα το πρωί και εδώ τα ίδια κάνουν. Και εδώ μαζεύονται σε πάρτι και εδώ τους κυνηγάνε να μην. Μας αντιγράφουν, κύριε Λαντούρη, μας αντιγράφουν. Μαθαίνουν. Πρώτα φορά, έτσι. Λοιπόν, τώρα πρωτού σας χαιρετήσουμε, για πείτε μας, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είχε μόνο σούσι ή είχε και τίποτα ελληνικό? Βάλατε κανένα ψησταριά, βάλατε κανένα αρνάκι και η μητέρα της σούβλας, τι βάλατε? Μακάρι, μακάρι, αρνάκι, μακάρι, πού να το βρεις το αρνάκι εδώ πέρα. Αποφασίσαμε φέτος με φίλους μου που ήρθαν σπίτι να κάνουμε ένα ιαπωνικό φαγητό. Την επόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα. Για να δούμε. Έτσι, γιατί αλλάζει ο καιρός. Για να δούμε, για να δούμε. Πάμε όμως. Τα καγούδια λυκνίζεστε και λίγο, χάνετε και καμιά θερμίδα, να ξέρετε. Αυτό που δηλαδή, το πας. Λειτουργεί. Ναι, πήραμε λίγο και για καλή ψυχολογία και για να ανέβετε στη σιγαριά πιο εύκολα. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε μηνύματα και να μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες, όπως αυτές που θα δείξουμε τώρα, Στέλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ωραίες φωτογραφίες, να ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά. Και η μικρή κοπελίτσα και αυτή από την Πάτρα νοσηλευόταν αρχικά στο Καραμανδάνιο με βαρέως τύπου άσθμα. Μεταφέρθηκε σφεσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου και μπήκε αμέσως στην ΜΕΘ Παίδων. Διασωληνώθηκε το παιδί γιατί ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Εκεί οι γιατροί αποφάσισαν να της δώσουν ένα ειδικό μείγμα αερίου το οποίο βοήθησε τελικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός κινδύνου. Παραμένει βεβαίως η κατάστασή της κρίσιμη, αλλά οι γιατροί αισιοδοξούν. Σε έναν ιερό ναό, όπου εκεί τι έγινε ακριβώς, Αποστόλε? Κρούσματα. Κρούσματα, ακριβώς, κρούσματα κορονοϊού, παρότι πρέπει να σας πω. Και άμα δούνε και τη Βασιλόπιτα που τους ετοιμάζουμε. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στη Μαρία Γουγουτσά και πάλι στην όμορφη Θεσσαλονίκη, γιατί Μαρία. Κάτι μας έχει ετοιμάσει τώρα η Μαρία εκεί. Καλημέρα. Άγγες της νέας του ταινίας. Λογικό. Ωραίος. Είναι κατ' Ελληνίδα. Αντίπαρο, τα γνωστά, τα γνωρίζουμε. Έτσι, Tom Hanks. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς που πάμε, το χρειαζόμαστε. Έτσι δείξουμε κάποιες εικόνες αισιοδοξίας. Λοιπόν, διαφορετικές από αυτές. Και επειδή λες για εικόνες αισιοδοξίας, τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε τι σου έχω. Καταπληκτική. Επίσης νέα σειρά με υπογραφή Μυρτός Κοντοβά, σχεδόν ενήλικες. Πρεμιέρα επίσης τη Δευτέρα δυνατή και κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ με Γιάννη Στάνκογλου και πάρα πολύ γνωστά ονόματα. Θα έλεγα ότι επιστρέφει το Μέγκα δυναμικά και δυνατά στη μυθοπλασία. Με σειρές που πάντα έχουν πρωτοπορούσε. Από το κοινό και από τους τηλεθεατές. Βλέπουμε σειρές που έχουν γυριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια που ακόμα είναι στην πρώτη γραμμή της τηλεθέασης. Τώρα μιλάμε για νέες σειρές. Τις οποίες θα παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι όλοι θα τις παρακολουθούμε. Πώς και πώς. Τώρα, να πούμε όμως ότι το 2021 είναι, το έτος που θα γιορτάσουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από αυτή την επιτροπή. Ναι. Όπως είπαμε, έχει στείλει ένα μήνυμα η κυρία Αγγελοπούλου. Θα το ακούσουμε τώρα σε πολύ λίγο. Για πάμε να το παρακολουθήσουμε. Το είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. 5:30 εσείς συνεχίζετε να βλέπετε φυσικά Μέγκα, αλλά αύριο 5:30 εδώ το ραντεβού. Μέγκα Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Καλημέρα μας.